Προηγουμένως ένα παιδί με ρώτησε για το θέμα των διαφόρων ακριβώς θρησκευτικών, ας το πούμε έτσι, θεωριών ή θρησκειών, όπως λέγεται. Θέλω να σας πω ότι οι πατέρες της Εκκλησίας ήσαν εναντίον της θρησκείας και η Ορθόδοξος Εκκλησία είναι εναντίον της θρησκείας και δεν θέλουμε εμείς να ονομαζόμαστε θρησκεία, έτσι, διότι θρησκεία είναι έργο του ανθρώπου, ένα αποτέλεσμα της δυσεδαιμονίας του ανθρώπου, δηλαδή ο άνθρωπος ευρισκόμενος μέσα στη φύση, ας πούμε, και τρόποντινά έχοντας έντονο μέσα του αυτή την γνώση ή την ανάμνηση ή την αίσθηση του Θεού, δημιούργησε κατά καιρούς τις διάφορες θεωρίες του περί του Θεού, είτε λόγω των φυσικών φαινομένων είτε λόγω διάφορων άλλων καταστάσεων, πάντως δημιουργήθησαν πολλές θρησκείες. Οπωσδήποτε όμως η Εκκλησία του Χριστού δεν είναι θρησκεία, διότι η κίνηση είναι αντίστροφος. Δεν έχουμε μία ενέργεια ανθρωπίνη που καθιστά μια θεωρία, αλλά τον Θεό εις τον κόσμο. Τον Θεό εις τον κόσμο. Αλλά και αυτό ακόμα δεν φτάνει, διότι μπορεί να πει κάποιος ότι μπορεί να συμβαίνει και κάπου αλλού αυτό το πράγμα. Έχουμε όχι μόνο τον Θεό εις τον κόσμο, αλλά και την μαρτυρία του Θεού εις τον κόσμο και την μαρτυρία της ηθείας εμπειρίας από τον πρώτο άνθρωπο μέχρι σήμερα. Αυτό είναι το γεγονός το οποίο επαληθεύει τη γνησιότητα της Εκκλησίας. Δηλαδή η εμπειρία ενός συγχρόνου Αγίου είναι η ίδια εμπειρία που είχαν οι Άγιοι πριν 200 χρόνια, η ίδια εμπειρία που είχαν πριν 500, πριν 1000, των καιρών του Χριστού, προ-Χριστού, οι προφήτες, οι κριτές, οι πατριάρχες, ο Αδάμ. Αυτή η ίδια εμπειρία συνεχίζεται, με τη διαφορά μόνο ότι πρώτου Χριστού είχαμε γνώση αμυδρά του Θεού, έτσι, δεν είχαμε ακόμα τη σάρκωση του Θεού, και μετά τον Χριστό έχουμε την τελεία γνώση του Θεού Λόγου, ο οποίος εισήλθε στον κόσμο. Ξέρουμε ότι τέτοιες θεωρίες, τέτοιες θρησκείες υπάρχουν πάρα πολλές. Όμως, εάν θελήσουμε να ερευνήσουμε, τότε υπάρχουν πολλά κριτήρια. Και είπε ο Χριστός στο Ευαγγέλιο ότι όταν έστειλε τους μαθητές του, είπε ότι στο όνομά μου τότε θα γίνουν πολλά σημεία, πολλά σημεία, και θα αναστηθούν νεκροί, θα θεραπευθούν παράλυτοι, κοφοί, διάφορα τέτοια τέρατα και σημεία, όπως το ονομάζει, θαύματα δηλαδή. Και ακριβώς και τα θαύματα ακόμα είναι ένα σημείο. Αλλά δεν είναι μόνο ακόμα τα θαύματα. Είναι η ίδια η θέωση του ανθρώπου. Το ότι ο άνθρωπος γίνεται Θεός. Εάν αυτό το γεγονός της θεώσεως παρατηρείται και σε άλλους χώρους έξω από την Εκκλησία, τότε είμαστε έτοιμοι να πούμε ότι δυστυχώς, παιδιά, η Εκκλησία μας είναι κάτι σαν όλα τα άλλα. Εάν όμως δεν παρατηρείται θέωσης σε άλλους χώρους, τότε οπωσδήποτε δεν είμαστε φανατικοί, εάν θεωρήσουμε ως αποκλειστικών χώρων ενεργίας του Αγίου Πνεύματος, ενεργίας της θεώσεως, την Εκκλησία του Χριστού. Και όταν λέμε Εκκλησία, δεν εννοούμε τις αιρέσεις, όπως παραδείγματος χάρη τους Ρωμαιοκαθολικούς, τους Προτεστάντες, τους Αγγλικανούς, τους Χιλιαστές, ξέρω εγώ. Εννοούμε Εκκλησία, την μία Ορθόδοξον Εκκλησία, η οποία και ιστορικά ακόμα κατέχει την Αποστολική Διαδοχή, πέρα από την χαρισματική κατάσταση, αλλά και ιστορικά είναι Αποστολική Εκκλησία. Εδώ να σταματήσω για να δω εσείς αν θέλετε να πείτε κάτι, αφού εσείς μου είπατε να μιλήσω για αυτό το θέμα. Εάν έχετε κάποια αντίρρηση, γιατί και να μην ψαχνώ βρωγό αντιρρήσει από το δικό μου το μυαλό δηλαδή. Ναι, Ανδρέα. Ναι.
Ναι. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Βέβαια, ξέρετε ότι το θέμα δεν είναι να πείσω με τον άλλο, διότι εάν ο άλλος δεν θέλει, δεν πείθεται με τίποτα. Ο Χριστός μπροστά στα μάτια τους έκανε τόσα θαύματα και δεν επίθοντο, αλλά και γιατί δεν πάμε με τους άλλους. Ο ίδιο Απόστολοι μπροστά τους έκαναν, και αυτοί έκαναν θαύματα το όνομα του Χριστού και τα ξέχασαν όλα. Ο άνθρωπος είναι άβυσος. Μπορούμε να πούμε ότι οπωσδήποτε τέτοια σημεία παρουσιάζονται σε πολλούς χώρους. Ένα απλό παράδειγμα, ότι η ίδια η Αγία Γραφή, η Παλαιά Διαθήκη, αναφέρει το γεγονός όπου ο Μωυσής επήγε στο Φαραώ, έκανε θαύματα μπροστά στο Φαραώ, το οποίο ο Θεός του είπε να τα κάνει, και την ίδια στιγμή οι μάγοι έκαναν τα ίδια πράγματα και τρόπονται να δεν εμποδίζονται από τον Θεό. Και ακόμα είναι γεγονός ότι ξέρουμε ότι πέρα από τη, ας πούμε, εκτός μάλλον από την ύπαρξη του Θεού, έχουμε και ύπαρξη πνευμάτων αντιθέτων από τον Θεό, δημιουργήματα και αυτά του Θεού, αλλά αρνηθέντα σε κάποιο διάστημα τη συνεργασία με τον Θεό, οι οποίοι και αυτοί κάνουν οπωσδήποτε σημεία και θαύματα και δυνάμεις. Ακόμα ο ίδιος ο Χριστός μας προειδοποίησε ότι στις έσχατες ημέρες αυτός ο οποίος θα παρουσιαστεί ως Χριστός εις τον κόσμο θα κάνει τέτοια σημεία εις τον κόσμο κατά τα οποία ή δυνατόν ακόμα, εάν είναι δυνατόν, θα κινδυνεύσουν να πλανηθούν και οι εκλεκτοί άνθρωποι. Θυμάμαι ένα γεγονός του Άγιον Όρος, το οποίο είπα πολλές φορές, αλλά ίσως να μην το ακούσατε. Πριν μερικά χρόνια είχε έρθει ένα παιδί στο Άγιον Όρος, Έλληνας, ο οποίος μεγάλωσε στο Θιβέτ. Αυτό το παιδί λέγονταν Γιώργος. Αυτός πήγε στο μοναστήρι, στη Σίμωνος Πέτρα στο μοναστήρι, και εκεί έκανε το πρώτο του θαύμα. Τι έκανε? Στην τράπεζα των μοναχών κινούσε, όπως είπε, τα πιάτα. Χόρευαν τα πιάτα και τα μαχαίρια και τα πυρούνια. Βέβαια, πρώτη φορά είδαν και οι μοναχοί, ας πούμε, τέτοιο πράγμα στο τραπέζι τους. Τον περιμάζεψαν, ας πούμε, αυτός επέμενε ότι αυτά τα κάνει με τη δύναμη του Θεού. Και έλεγε ότι, του είπαν ότι αυτά τα πράγματα δεν είναι από τον Θεό, και αυτός έλεγε όχι, είναι από τον Θεό, ξέρω εγώ. Το πολύ πολύ, δηλαδή, κατέλεγε στο να λέει ότι είναι με τη δύναμη της σκέψεως. Τέλος πάντων, για να μην το απολογούμε, τον οδήγησαν στον γέροντα τον πατέρα Παΐσιον, τον μακαριστό, και του διηγήθηκαν ότι πάτερα, ας πούμε, αυτό το παιδί έκανε αυτά τα πράγματα στο μοναστήρι. Μάλιστα, δεν να σας διηγηθώ κάτι που ήταν γελίο, ήταν καλοκαίρι και ήταν Ιούλιος τότε, και μαζεύαμε και τα φουντούκια στο Άγιον Όρος, και ήρθε αυτός εκεί που μαζεύαν τα φουντούκια και έλεγε ότι αφήστε να τα μαζέψω όλα μόνος μου, και να τα μαζέψω από τα δέντρα, να τα καθαρίσω, τα βάλω και στα τσουβάλια μέσα, ας πούμε. Βέβαια, δεν ξέρω αν μπορούσε να το κάνει. Τέλος πάντων, πήγε στον πατέρα Παΐσιο. Ήμουνα και εγώ εκεί. Εδώ ήμουν αυτό της Μάρτης. Και κάποιοι πατέρες από τη Σιμωνόπετρα, οι οποίοι ζουν βέβαια ακόμα, είναι νέοι. Και έπιασε μια πέτρα αυτός, μια πέτρα, μια σκληρή πέτρα. Ξέρετε, στο Άγιον Όρος είχε κάτι βράχια, κάτι πέτρες, ας πούμε, σκληρές. Και κάθισε απέναντι σταυροπόδι, όπως κάθονται αυτοί οι άνθρωποι που κάνουν τέτοιες δουλειές, και διέλυσε την πέτρα. Πράγματι, την διέλυσε. Δηλαδή, ενώ εξωτερικά η πέτρα παρέμεινε στο σχήμα της, όταν την άγγιζε σε αυτήν την πέτρα, ήταν πλέον στάχτη. Δηλαδή, έχασε τη συνοχή της, τη σκληρότητα της. Και είμαστε παρόντες και εμείς, ήταν και ο γέροντας ο πατέρ Παΐσιος. Του λέει, μπορείς να κάνεις και εσύ αυτό το πράγμα, του λέει του γερό Παΐσιου. Λέει αυτός, κοίταξε να δεις, ρε παιδί μου, εγώ, λέει, φακύρης δεν είμαι, ούτε θα δω στο Άγιον Όρο να σπάσω πέτρες, ας πούμε, αλλά, του λέει, μπορώ να σε κάνω εσένα να μην μπορείς να το κάνεις αυτό το πράγμα. Του λέει, πώς θα το κάνεις αυτό το πράγμα? Λέει, ας σου δείξω εγώ, 2 λεπτά. Έχει εκεί κάτι, έναν κήπο που έβαλε κάτι ντομάτες, πιάνει ένα σβόλο από το χώμα βρεμένο, φρασκοποτισμένο, κοκκινό χώμα, το έκανε ένα κουλούρι εκεί, ας πούμε, ένα βόλο,
Και έβαλε πάνω το σημείο του Τιμίου Σταυρού. Και το έβαλε απέναντι. Του λέει τώρα, σπάστο. Αυτό είναι χώμα, εκεί είναι πέτρα κιόλας. Το χώμα είναι. Δεν θέλει και πολύ δύναμη να πούμε. Μπορεί να τη λαλήσει στο πει και φύγει. Οπωσδήποτε αυτός δεν μπορούσε να κάνει τίποτε. Η δύναμη του Θεού είναι καταμάχητος. Και οπωσδήποτε έχουμε και άλλες ενέργειες. Όλοι μας βρεθήκαμε αντιμέτωποι με τέτοιες καταστάσεις. Είναι όμως γεγονός ότι όταν ο Θεός είναι παρόν, αυτά διαλύονται όλα. Ξέρω πολλές περιπτώσεις, ιδίως σε καταστάσεις αυτών των λεγόμενων ινδουιστικών θεωριών κτλ., ανατολικών θρησκειών, όπου δεν μπόρεσαν να επιτύχουν τίποτα. Σας πω ακόμα ένα παράδειγμα, το οποίο μου το διηγήθηκε ο πατήρ Ζαχαρίας, ο οποίος είναι στο Έσεξ. Και κάποια άλλα παιδιά, και ο Μακαρίτης, ο πατήρ Παύλος ο Εγκλεζάκης, αυτοί σπούδαζαν στη Γαλλία, αυτοί όλοι. Ήταν ο πατήρ Κύριλλος, ο οποίος είναι ηγούμενος του μοναστήρι εκεί, ο πατήρ Ζαχαρίας ο Κύπριος, ο Εγκλεζάκης, ο Τηλιρίδης που είναι επίσκοπος, ξέρω εγώ, ήταν καμιά δεκαριά φίλοι, ας πούμε, που σπούδαζαν στον Άγιο Σέργιο στη Γαλλία. Και τότε έγινε μεγάλη διαφήμιση στη Γαλλία ότι θα έρχονταν ένας μεγάλος γκούρου να μιλήσει και να όποιος ήθελε να πούμε κάτι μπορούσε να ρωτήσει και να το απαντούσε αυτός αμέσως. Και έγινε ένας σαματάς μεγάλος στο Παρίσι. Αυτοί φοιτητές τώρα, όπως καλή ώρα, σαν και εσάς, μερικοί από εσάς, γιατί είμαι και μερικοί που δεν είναι φοιτητές εδώ, αλλά δεν πειράζει. Ας πούμε, σαν μερικοί από εσάς, έτσι νέοι, ας πούμε, και ζωηροί, είπαν να πάμε κι εμείς να δούμε τι θα κάνει αυτός. Και τρόποτε να είχαν και λίγο όρεξη να τον στριμώξουν, ας πούμε, αυτόν τον γεροντάκι. Γόρασαν τα εισιτήρια, πήγαν στο θέατρο. Κάθισαν όλοι σε μια σειρά, οι μοναχοί και αυτά, και περίμεναν να έρθει η ώρα, να έρθει μέσα ο γκούρου να μιλήσει. Πράγματι, βγήκε η μαθήτρια του, είπε ότι να κάνετε 5 λεπτά, ξέρω εγώ, σιωπή, να συγκεντρωθείτε όλοι, να δημιουργηθεί κατάλληλη ατμόσφαιρα για να μπορέσει να έρθει ο παππούλης να μιλήσει, να πει κάτι. Του βάλαν και ένα χαλί να καθίσει. Περίμενα και βγήκε πράγματι. Βγήκε εκεί, θα λένε συνέχεια την ευχή. Οπότε έβγαλε τον κομποσχήνα του και όλοι προσευχόντουσαν. Λέει, Κύριε σου Χριστέ, για το Θεό λέει σου ημάς. Συνέχεια, αδιαλείπτως, το λέγανε την ευχή. Οπότε κάθεσε αυτός και περίμενε όλος ο κόσμος, πολλές, πάνω 2-3-4 χιλιάδες άνθρωποι. Περίμενα με κομμένη ανάσα να δούμε τι θα πει τώρα. Τι θα πει. Έκατσε λίγη ώρα, κάθισε σε στάση διαλογισμού και προσπαθούσε να βρει κάτι να πει. Ξαφνικά σηκώστηκε και έφυγε. Και πέθανε, μπήκε πάλι στο δωμάτιο του. Και από εκεί που βγήκε. Θόρυβος τώρα. Τι έγινε, ας πούμε, πού πήγε αυτός ο γέρος. Τρέχει η μαθήτρια πίσω να δει τι έγινε. Γιατί άρχισε να διαμαρτύρεται. Τέλος πάντων, βγαίνει και λέει: Συγγνώμη, θα πάρετε όλοι πίσω τα χρήματά σας από την είσοδο, ξέρω εγώ εκεί, διότι δεν μπορεί να επικοινωνήσει σήμερα ο διδάσκαλος. Υπάρχουν αντίθετα πνεύματα. Δεν μπορεί να επικοινωνήσει. Και αυτό το αντίθετα πνεύμα τι ήταν, αυτοί οι μικρές προσευχές που έλεγαν αυτά τα παιδάκια, οι φοιτητές τότε. Δηλαδή θέλω να πω ότι συντρίβονται οι ενέργειες των αντιθέτων πνευμάτων μπροστά στη δύναμη του Θεού. Έτσι. Οπότε υπάρχουν κριτήρια. Οι δε πατέρες από την εμπειρία τους μας παρέδωκαν ακριβώς και στοιχεία τα οποία μπορούμε να εντοπίσουμε από πού προέρχονται αυτές οι ενέργειες. Οπότε το ότι υπάρχουν ενέργειες και ότι γίνονται ενέργειες το ξέρουμε. Αλλά έχουμε τη δύναμη να εξετάσουμε εάν αυτές οι ενέργειες είναι εκ του Θεού ή όχι.